τι καλά παιδιά που είναι όλοι τους. Είναι κάτι γλούντες που κλαίνε όταν τα βλέπουν αυτά νομίζω. Ναι, φαντάζομαι. Χαμένες πατρίδες. Ναι. Τους αφήσει εκεί πέρα, πηγαίνουν μόνες τους. Και μόνοι τους. Πέρασε. Εγώ είμαι ψηλά είμαι. Ελάτε από εδώ. Ελάτε από εδώ. Το Παναγιώτης, παιδιά. Ελάτε από εκεί. Αν κλείσουμε ένα από αυτά τα άτομα ήταν ποτέ και παγισά και εμένα, δεν θα μπορούσα να πούμε. Γι' αυτό όλοι που απεικονίζουν, όλοι είναι λεπτοί και υψηλοί. Από αυτή την τέχνη, αν θυμάστε, είναι επηρεασμένο ο κριτικό ο γράφο του Ελγρέκο. Αν έχετε δει του πίνακε του Ελγρέκο, θα θυμάστε ότι τα άτομα που απεικονίζει ο Ελγρέκο, όλα είναι λεπτά και υψηλά. Αυτό το έκαναν πάντοτε για να μπορούν να πάρουν όσο περισσότερου άλλου προφήτε, αυτοκράτορε, αυτοκράτερε. Δηλαδή με 15 εκατομμύρια γίνομαι και εγώ μεγάλο λογοθέτηστα, όπως πάντα πράγματα. Α, κοίταξε, θα τους δώσω μια επιταγή. Δεν απαντά από την Ελλάδα. Δεύτερη αμυντική γραμμή στο παρατήχιο, τρίτη αμυντική γραμμή στο εξωτερικό τείχος, ενώ τέταρτη αμυντική γραμμή στο βάθος, όπου η γραμμή αυτή δεν έχει αναστρωθεί, αν προσέχετε, είναι το μέγα τείχος. Οι ξένοι επιδρομείς, οι οποίοι πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη, ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν αυτή την τετραπλή αμυντική γραμμή, όπου όπως καταλαβαίνετε είναι δυσκολοπέραστη. Η πιο δυσκολοπέραστη αμυντική γραμμή της εποχής. Τέτοια αμυντικά τείχη τα βλέπετε στη Λευκωσία. Όσοι έχουν επισκεφτεί τη Λευκωσία, τα αμυντικά τείχη της Λευκωσίας πρέπει να ξέρουν ότι είναι κατασκευασμένα με αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν κατασκευαστεί από το Θεοδόσιο πάλι στο 5ο μετά Χριστό. Δεξιά, αν προσέχετε, δεξιά νεκροταφεία. Και θυμάστε, τούτη ήταν νεκροταφεία, το ονομάζω Ραχάτ Μπαχτσέ, που σημαίνει ησυχός κήπος. Γιατί πιστεύω μόνο όταν θα πεθάνω θα γλιτώσουν αυτά οι κόσμοι. Μην νομίζετε ότι τα μοναδικά νεκροταφεία είναι εδώ δεξιά. Έχει σε πολλά σε αρκετά σημεία. Γιατί έχει γεμίσει ο τόπος με νεκροταφεία, γιατί δεν τους ξεθάμωνε. Έχουν οικογενειακούς τάφους, όταν θα πεθάνει κάποιος στον τάφο, στον οικογενειακό. Αν δεν έχουν οικογενειακό τάφο, γιατί η τάφη είναι ακριβή, και αν είναι φτωχός μακαρίτης, μπορεί να το μεταφέρουν και στο κουτό τους.
Εδώ είναι τα ψάρια, εδώ πέρα σας γράφω, είναι αυτά τα ψάρια που τη ζάνιζαν και είπαν ότι όταν λέει πάρθει και η Κωνσταντινούπολη πέσα στο νερό. Τώρα περιμένουν όλοι εδώ ο κόσμος αυτός εδώ που βλέπετε, εδώ τον βλέπετε τον κόσμο, όλο αυτό τον κόσμο περιμένουν να γίνουν καλά τα ψάρια να ξανά. Και ο Γιάννης εκεί περιμένει τα ψάρια. Γιάννη, εδώ τα ψάρια. Περιμένει τα ψάρια εδώ πέρα για να ζωντανέψουν, λέει. Ναι, κοίτα. Είναι παχουλά όμως, τα ζουν καλά, έτσι. Πού είναι τα ψαράκια? Να, από εκεί θα ανέψεις, από τη σκάλα θα ανέψεις. Βέβαια. Από εκεί θα ανέψεις. Γιατί να σου είπα, είτε σου είπα πρώτη θέση. Πρώτη θέση σε έκανα. Μα εμείς τα είδαμε, αυτά δεν μας είδανε μας. Πήγανε τώρα. Όχι, εδώ είναι, να τα τρία εδώ. Αυτό είναι και μαύρο από τη μια πλευρά. Όχι, αυτό είναι μαύρο από όλες τις μεριές. Μαύρο από όλες τις μεριές. Να το, από εδώ είναι λαδρούλι. Και εδώ πέρα περιμένουμε, παιδιά, όλος αυτός ο κόσμος που βλέπετε. Περιμένουν τα ψάρια να γυρίσουν στο τηγάνι. Είναι και ο ξεναγός, έχει κάτσει εδώ από τότε. Να γυρνάει τον κόσμο που περιμένει. Περιμένει τα ψάρια να μπουν στο τηγάνι, λέει. Βλέπετε, όλος αυτός ο κόσμος. Μόλις που τα ψάρια στο τηγάνι θα φύγει, λέει. Αυτά θα γίνουν αύριο, γιατί σήμερα είναι κλειστία για Σοφιά. Το να έρθουμε εδώ στο Πλετζαμί και να πάμε στην Αγία Σοφιά είναι χασούμε. Γι' αυτό αύριο. Αύριο ο Κωστάκης θα μας αφήσει μέσα στον υπόδρομο. Θα πάμε να δούμε το Πλετζαμί και με τα πόδια θα πάμε στην Αγία Σοφιά. Προσέξτε λίγο πιο μπροστά αριστερά. Έχει ένα λευκό χαμηλό κιούνα, το βλέπετε μαρμάρινο. Είναι ο ομιλιομετρητής. Από εδώ άρχισε να καταμετρήσει τον αποστάσιο. Το κάποτε 0 της μεγάλης πόλης. Αριστερά, βλέπετε μίλιο. Έχει κίτρινη μια επιγραφή. Τώρα είναι ακριβώς αριστερά μας. Πάλε μπροστά για η Γιασοφιά. Δεν είχα προσπαθεί και εγώ, δεν μπορούσατε. Λοιπόν, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, σε κλείνω για να έχω κάρτα να σε ξαναπάρω αύριο. Το 1 είναι το 309. Μην το πιάσετε. 4-5. Τι να γι' αυτό. Λοιπόν, κλείνω γιατί δεν θα έρθει να σε πάρω. Είναι η είσοδος τώρα το καπί. Θα κατεβούμε σε λίγο, προστάξτε τα παρκά να κατεβούμε, θα κόψουμε τα εμπίδε, θα πάμε να κόψουμε πρώτα τα εισιτήρια, θα σας περάσω τα εισιτήρια και θα πούμε πρώτα να πάμε να δούμε τα μαγειρία και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε το θησαυροφυλάκιο του Ανακτόρου. Στην Αγία Σοφία απ' έξω.